θλίψη και οργή προκαλεί στην ιατρική κοινότητα η νέα επίθεση σε βάρος γιατρού, αυτή τη φορά στο Κέντρο Υγείας Μυρών. Σύμφωνα με τόσα καταγγέλλονται, συνοδός ασθενή επιτέθηκε και μάλιστα ανέτεια σε γιατρό με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του τελευταίου. Για άλλη μια φορά, το προσωπικό είναι στο έλεος του θυμού και της βιαιότητας των ασθενών και επισκεπτών. Απροστάτευτοι από την προϊστάμενη αρχή, τους ηθήνοντες της υγειονομικής περιφέρειας και του Υπουργείου, οι οποίοι κλείνουν αυτιά και μάτια στα περιστατικά αυτά, που δυστυχώς λόγω της ιδιαιτερότητας της περιοχής αντιμετωπίζουμε συχνά. Αποφάσισε ότι θα έπρεπε να αποχωρήσει από το χώρο των παροχής των βοηθειών. Στην προσπάθειά του λοιπόν ο γιατρός να τον μεταπείσει ότι πρέπει να γυρίσει πίσω για να γίνουν αυτά που προβλέπεται, ο συνοδός το επιτέθηκε εκ του όπισθεν, με αποτέλεσμα τον έσπρωξε και έπεσε με δύναμη κάτω και χτύπησε. Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, πέρα από την καταδίκη, θα συμπαρασταθεί με κάθε τρόπο στον συνάδελφο και θα αναλάβει πρωτοβουλία για την αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον. Ο γιατρός που δέχτηκε το χτύπημα νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, έχοντας στο πλευρό του σύσσωμο τον ιατρικό χώρο. Μάλιστα, οι συνάδελφοί του από το Κέντρο Υγείας Μυρών τονίζουν πως είναι επιτακτική ανάγκη άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό των περιστατικών βίας. Εννοείται απαράδεκτα και καταδικαστέα. Το προσωπικό προσπαθεί να κάνει ό,τι το καλύτερο μπορούν και από αυτά που επιβάλλονται από το επάγγελμά του, ο καθένας από τη θέση του, για οποιοδήποτε ασθενή. Ζητούμε τη στήριξη και βοήθεια των τοπικών αρχών και της κοινωνίας για να συνεχίσουμε να είμαστε εδώ ζωντανοί, ασφαλείς για όλους όσους μας έχουν ανάγκη. Τέτοιες καταδικαστές πράξεις δεν συνάδουν με τον πολιτισμό και δεν βοηθάνε το έργο της παροχής των υπηρεσιών υγείας που εμείς οφείλουμε να παρέχουμε και εσείς όλοι έχετε ανάγκη. Είναι χαρακτηριστικό πάντως πως στην ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων του Κέντρου Υγείας Μυρών γίνεται σημαντική αναφορά στην υποστελέχωση της δομής, που όπως λένε δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υγείας, με το πρόβλημα ασφάλειας των εργαζομένων να προστίθεται σε αυτό. Το ιατρικό, νοσηλευτικό και ελλιπό προσωπικό του Κέντρου Υγείας προσπαθεί υπερβάλλοντας σε αυτούς να καλύψει τις ανάγκες της μονάδας αλλά και των περιφερειακών ιατρίων. Αποδεκατισμένοι αναδιαστήματα από τον COVID-19, από τις δύσκολες εφημερίες και από τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις του συστήματος υγείας, μιας και έχει προσθεθεί και ο θεσμός του προσωπικού ιατρού για τον πληθυσμό.